Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην εβδομάδα των χιλ μας νούμερο 2! Δεν είναι τόσο όμορφο το δέντρο όταν το ανάβεις και είναι μέρα ακόμα. All the happy smiles and the wishes. And I want it all. Στον κόσμο του Instagram αυτό θεωρείται aesthetic. Θα το πάρω ως χρήματα, εντάξει, ότι θα μου έρθουν πολλά χρήματα τα Χριστούγεννα αυτά. Να ξέρετε, ο χαμός που γίνεται σήμερα στη δουλειά, αυτή είναι η μόνη χαμογελαστή φάτσα που μπορώ να έχω μέσα στη μέρα μου. Όπως καταλαβαίνετε, η Δευτέρα σήμερα έχει ήδη ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Έχω αυτή τη στιγμή ολοκληρώσει 2 meetings και μπαίνω σε ένα άλλο, το οποίο όμως θα έχει κάμερες. Σκέφτηκα να σας δείξω το αγαπημένο μου go-to περίπου χτένισμα που έχω στο σπίτι, γιατί αυτή τη στιγμή τα μαλλιά μου έχουν ένα μικρό κύμα από το Σαββατοκύριακο και επειδή ξέρετε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό εδώ πέρα το κύμα που κάνει η φρατζούλα, θέλω να σας δείξω πώς χρησιμοποιώ αυτήν εδώ πέρα την πεταλούδα. Αυτή η πεταλούδα είναι από το Hey Beauty και είναι ό,τι πιο όμορφο και ό,τι πιο γλυκό έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στα μαλλιά μου. Το σημείο αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση sponsored. Απλά αυτό όντως ήταν σε ένα πακέτο που έχω λάβει, οπότε είναι gifted προϊόν. Και παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ και θα σας πω πώς χωρίζω τα μαλλιά μου. Τα χωρίζω κάπως στη μέση, οπότε παίρνω ουσιαστικά τις μπροστινές τούφες, αυτές εδώ. Αφήνω εννοείται τη φράτζα να πέσει λίγο κάτω, έτσι λίγο κάπως επιμελήσω τη μέλτα το θέλω. Τα πιάνω εδώ και τα κάνω, εάν φαίνεται. Θα πιάνω ένα πάρα πολύ μικρό κοτσάκι. Θα πάρω την πεταλούδα, θα πιάσω τα μαλλιά μου και θα τα πιάσω έτσι. Αυτό. Και δίνω λίγο παραπάνω σχήμα στην φράτζα και αυτό είναι το πιο γρήγορο επιμελώς ατιμέλητο χτένισμα για να εμφανιστώ κάπως, ρε παιδάκι μου, στην κάμερα που έχω τώρα meeting. Και μάλλον σήμερα θα είναι η μοναδική φορά που θα προλάβω να ανοίξω την κάμερα. Το βράδυ μετά έχω ψυχοθεραπεία και μετά προβλέπω να συνεχίζω πάρα πολύ δουλειά, τόσο σε λάπτοπ όσο και σε κινητό. Και για να ξέρετε, δεν σας δείχνω πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω με τίποτα να είναι ένα vlog μέσα στην Μύρλα ή ας πούμε μέσα στο άγχος και στον πανικό. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι δύναμη έχω βρει και σας μιλάω τόσο ήρεμα. Πριν από λίγο περίπου ήμουνα σε οριακή κατάσταση κρίσης πανικού. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να το διαχειριστώ, γιατί με τον πανικό δεν γίνεται τίποτα. Προσπαθώ λίγο να πάρω ανάσες και να πω ότι ξέρεις κάτι, αν τα βάλω όλα σε μία σειρά, κάπως θα λειτουργήσει καλύτερα ένα πλάνο και ένα πρόγραμμα. Πάω να συνεχίσω. Ελπίζω το mini trick μαλλιών να σας άρεσε και θα τα πούμε σε λιγάκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 6 Δεκέμβρη. Σήμερα γιορτάζει η μανούλα μου και γιορτάζει και μια φίλη μου. Παρόλο που θα δείτε αυτό το βίντεο μέρες μετά, εύχομαι να χαίρεστε όποιον έχετε και να χαίρεστε τους αγαπημένους σας ανθρώπους, να τους εκτιμάτε κάθε μέρα και να τους γιορτάζετε κάθε μέρα. Το σημερινό σποτ δουλειάς μου σήμερα είναι εδώ. Τώρα έκλεισα λίγο τα φώτα από το δέντρο γιατί τα είχα ξεχάσει όλο το βράδυ. Οπότε λέω λίγο τώρα να τα κλείσω. Οπότε σήμερα, παιδιά, έχει ένα πάρα πολύ όμορφο και γλυκό φως εδώ στο σαλόνι και επειδή ήθελα να είμαι λίγο κοντά στο δέντρο. Σήμερα δουλεύω από το σαλόνι. Να μοιάσω φως. Χρόνια πολλά και αγαπημένα, χρόνια πολλά ευτυχισμένα. Νομίζω ότι σε αυτά τα vlog μας, χείλ μας, δεν σας έχω δείξει καθόλου φαγητό. Λοιπόν, το μενού σήμερα έχει μία υγιεινή τύπου μακαρονοσαλάτα. Τελικά πιο πολύ μακαρόνια κανονικά βγήκαν, γιατί δεν είναι παγωμένη η σαλάτα αυτή. Αλλά επειδή είναι ό,τι πιο γρήγορο και πιο νόστιμο έχω κάνει, φαίνεται ειλικρινά, πείτε μου λίγο πόσο νόστιμη φαίνεται, και είναι τόσο υγιεινή. Έχει μέσα κοτόπουλο, ντοματίνια, καλαμπόκι και μία σος από γιαούρτι χωρίς λακτόζι, λίγο λεμόνι, λίγη μουστάρδα,
ένα κουταλάκι του γλυκού μαγιονέζα, αλάτι πιπέρι. Είναι αυτή εδώ, αυτή δηλαδή μου περίσσεψε αυτή τη στιγμή και ίσως την κρατήσω για να τη φάω το βράδυ. Αλλά επειδή είναι ειλικρινά από τα αγαπημένα μου φαγητά, πάρα πολύ γρήγορο και όταν ειδικά βιάζεσαι, είναι ειλικρινά μια άψογη επιλογή που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και πολύ γίνει. Λοιπόν, τελείωσα τώρα δουλειά και με βλέπετε με αλλαγμένα ρούχα. Κάτσε δίπλα στο δέντρο. Είναι πάρα πολύ όμορφο και μου αρέσει πολύ να κάθομαι εδώ. Λοιπόν, και τώρα θα πάω μαζί σούπερ μάρκετ. Θα σας πάρω πάρα πολύ γρήγορα μαζί μου, γιατί εκτός από τα βασικά που θέλω να πάω να πάρω, θέλω να πάω και στο τμήμα που είναι τα Χριστουγεννιάτικα για να πάρω λίγο ακόμα πράγματα για το σπίτι. Γενικά, να ξέρετε, το ταξίδι στην Αράχοβα με έχει βγάλει λίγο off όσον αφορά τις διακοσμήσεις που ήθελα να κάνω στο σπίτι. Ήθελα να πάρω και άλλα φωτάκια για να βάλω στο δωμάτιό μου, ήθελα να πάρω και μερικά άλλα πράγματα από τα Τζάμπο. Οπότε δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω. Και αν μπορέσω να βρω, θέλω να πάρω ένα δώρο, γιατί Πέμπτη, θα σας πάρω μαζί μου εννοείται. Έχουμε Secret Santa μαζί με τα κορίτσια, τη Δέσποινα και την Κωνσταντίνα. Και είχαμε βάλει κλήρωση για το δώρο που θα πάρει κάθε μία. Μένα μου έχει πετύχει η Κωνσταντίνα. Και προφανώς δεν το ξέρει και πρέπει να πάω να της πάρω δώρο. Αν προλάβω, θα το κοιτάξω σήμερα που είναι Τρίτη. Διαφορετικά, έχουμε τελευταία ευκαιρία την Τετάρτη αύριο, γιατί την Πέμπτη θα πάω να δω τα κορίτσια. Γύρισα μόλις από σούπερ μάρκετ, πήρα και κάτι, αλλά θα σας το δείξω αύριο. Και έκανα τώρα ένα πάρα πολύ γρήγορο βραδινό, που είναι αυτό εδώ. Πήρα λίγο κοτόπουλο από το σούπερ μάρκετ, έτοιμο, μαγειρεμένο. Έβαλα λίγα ντοματίνια και λίγα από τη σάλτσα που περίσπισα το μεσημέρι. Σας είπα ότι θα βρω τρόπο να τη χρησιμοποιήσω τη σάλτσα στο βραδινό μου. Και τώρα μπαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα σε μια πάρα πολύ υπέροχη συνεδρία που σας έχω πει και στο Instagram. Θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Για το μήνα Δεκέμβρη θα συμμετέχω στο πρόγραμμα Inside Out μαζί με τη Life Coach την Ναταλία και την Personal Stylistria την Ολυμπία. Και χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά. Δεν σας λέω πάρα πολλά πράγματα γιατί θα κάνω ένα βίντεο το οποίο είναι ολοκληρωμένο, τέρμα αφιερωμένο στο πρόγραμμα αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ περήφανη που συμμετέχω σε αυτό. Τα κορίτσια είναι υπέροχα, η ενέργεια είναι καταπληκτική. Οπότε η ώρα τώρα είναι 8 και 4 και πάμε να μπούμε στο Zoom. Είναι τόσο όμορφο και είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Είναι πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Να ξέρετε λοιπόν, αυτό είναι μαζί με τα λαμπάκια του και το πήρα από το Σκλαβενίτη, όλο έτοιμο. Είναι πανέμορφο, είμαι ερωτευμένη. Το δωμάτιο ήδη έχει δείξει πάρα πολύ διαφορετικά. Έχει μπει σε Christmas mood και μου αρέσει πάρα πολύ και πώς δείχνει και από τον καθρέφτη εκεί μπροστά. Λοιπόν, εμφανίζομαι μερικές ώρες μετά στην οθόνη σας. Είναι η ώρα τώρα που έχω κάνει το μεσημεριανό μου και θέλω απλά πάρα πολύ γρήγορα να σας το δείξω. Έκανα μία σαλάτα με ό,τι περίσσεψε από την χθεσινή σος γιαουρτιού, την οποία, να ξέρετε, παιδιά, ακριβώς επειδή είναι γιαούρτι, στον μπολ που το είχα, το τύλιξα με μεμβράνη και το έβαλα στο ψυγείο. Διαφορετικά, το γιαούρτι θα σκληρύνει μετά, θέλει πέταμα. Έχω βάλει λοιπόν στη σαλάτα σπανάκι, κοτόπουλο, πιπεριά και ντοματίνια, έτσι πάρα πολύ γρήγορο. Γιατί, παιδιά, σήμερα γίνεται χαμός. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλή δουλειά. Γι' αυτό και δεν έχω προλάβει καθόλου να σας καλωσορίσω στη σημερινή ημέρα. Γενικά, δεν ξέρω πώς θα παλευτούν οι εβδομάδες Δευτέρα με Παρασκευή σε αυτά τα vlog μας. Θα βλέπετε πάρα πολλή δουλειά. Ή θα με βλέπετε μετά από πάρα πολλές ώρες, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα έχω πάρα πολλή δουλειά. Προσπαθώ γενικά να μην σκέφτομαι ότι δεν έχω τίποτα ενδιαφέρον να σας δείξω και ότι γενικά αυτή τη στιγμή η ζωή μου, κυρίως τον τελευταίο μήνα, και επειδή είναι Δεκέμβρης που είναι με Χριστούγεννα και ο χώρος του marketing δεν έχει καθόλου διάλειμμα και καθόλου ανάσα, νιώθω μερικές φορές τύψεις. Οπότε προσπαθώ να σκέφτομαι ότι παρόλο που δεν έχω να σας δείξω κάτι ενδιαφέρον, έχω κάτι ενδιαφέρον να σας δείξω, μερικά απογεύματα. Αλλά στο τέλος της μέρας αυτή είναι η ζωή. Δεν είναι ότι κάθε μέρα κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν είμαι από αυτές τις μεγάλες YouTubers που κάνουν το YouTube full time. Είμαι ένα απλό κορίτσι που δουλεύω δύο δουλειές και αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βγάλω μέρα με τη μέρα τη μέρα μου. Οπότε είμαστε εδώ, αυτά τα χείλη μας, για να είμαστε καλά με τον εαυτό μας,
ό,τι και αν κάνουμε, ακόμα και αν δεν κάνουμε κάτι full ενδιαφέρον, ακόμα και αν υπάρχουν μέρες που το μόνο πράγμα που κάνεις είναι να σηκώνεις το πρωί, να δουλεύεις και μετά να ξανακοιμάσαι. Έχω περάσει και από αυτές τις μέρες. Και σίγουρα δεν τις βλέπετε. Αποφασίζω και επιλέγω να κάνω vlog τις μέρες που έχω κάτι ενδιαφέρον να σας δείξω, έχω κάτι όμορφο να σας πω. Επανέρχομαι μετά από λίγες ώρες. Και μόλις τώρα τελείωσε και η δεύτερη συνεδρία για την δεύτερη εβδομάδα στο πρόγραμμα Inside Out. Σήμερα κάναμε συνεδρία μαζί με την Ναταλία, τη Life Coach. Μάθαμε καταπληκτικά πράγματα, κυρίως για το κομμάτι της γλώσσας του σώματος και για το πώς οι λέξεις επηρεάζουν τόσο τις σκέψεις μας όσο και τα συναισθήματά μας. Το πλάνο τώρα είναι να κάνω ένα γρήγορο ζεστό χαλαρωτικό μπάνιο και θέλω να σας δείξω πώς κάνω αυτό το μπουκλωτό μαλλί που βλέπετε να έχω τις τελευταίες μέρες. Είδα ένα σχόλιο που με ρωτήσατε πώς κρατάνε αυτές οι μπουκλές, πόσο καιρό κρατάνε και αν μπορώ να σας κάνω ένα tutorial για το πώς τοποθετώ την ζώνη από το μπουρνούζι μου στα μαλλιά μου. Οπότε σήμερα θα σας δείξω αυτό το tutorial. Λοιπόν, επέστρεψα και μόλις βγήκα από το μπάνιο. Έχω κάνει μια ζεστή σοκολάτα και μόλις έβαλα να δω Wednesday. Όπως βλέπετε τώρα, τα μαλλιά μου, αυτό είναι το φυσικό μου. Το έχω μεν στεγνώσει, αλλά είναι ακόμα νοπά τα μαλλιά μου. Δηλαδή, εδώ πίσω, ελπίζω να φαίνεται, είναι κάπως ακόμα βρεγμένα. Θέλουμε να την κρατήσουμε αυτή την υγρασία, με πολύ προσοχή βέβαια, γιατί να μην κρυώσετε. Γιατί ουσιαστικά με τη ζώνη από το μπουρνούζι θα στεγνώσουν τα μαλλιά στο πετσετέ ύφασμα. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Θα έχει στο να μείνουν οι μπούκλες πολύ πιο σταθερές και να γίνουν πολύ πιο έντονες. Οπότε λοιπόν χωρίζω τα μαλλιά μου εδώ στη μέση, τα χτενίζω καλά, παίρνω ουσιαστικά ένα μικρό κλαμεράκι και θα προσπαθήσω όσο μπορώ περισσότερο να βάλω τη ζώνη από το μπουρνούζι στη μέση και του κεφαλιού μου αλλά και της ζώνης. Και με το κλαμεράκι ουσιαστικά θα στερεώσω τη ζώνη εδώ. Γιατί ουσιαστικά τώρα θα κάνουμε πληξίδα πάνω στη ζώνη και θέλουμε γενικά να υπάρχει μια σταθερότητα. Εάν δεν κοιτάω εσάς, είναι γιατί κοιτάω τη μικρή μου καμερούλα, γιατί πρέπει να βλέπω και τι κάνω και δεν έχω καθρέφτη. Ουσιαστικά τυλίγουμε τούφα-τούφα τα μαλλιά πάνω στη ζώνη. Οπότε ξεκινάω με την πρώτη τούφα, την οποία την κάνω πάντα πάρα πολύ σφιχτή, γιατί είναι η φρατζούλα μου. Και τη γυρίζω μία φορά γύρω από τη ζώνη. Ωραία. Τώρα θα πάρω λίγο από κάτω αυτήν εδώ την τούφα. Θα πιάσω την τούφα που περίσσεψε και θα την τυλίξω ακριβώς από κάτω μία φορά. Παίρνουμε μία τούφα από κάτω. Τη χωρίζουμε. Την ενώνουμε με την τούφα που μας έχει... Μην μπερδευτούν άλλες τρίχες. Την ενώνουμε με την τούφα που μας έχει περισσέψει. Ξανακάνουμε μία γύρα και έτσι συνεχίζουμε όλα τα μαλλιά. Και αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος που τυλίγουμε τα μαλλιά μας γύρω από τη ζώνη. Θα το κάνω τώρα λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα για να δείτε κι εσείς. Όλες αυτές τώρα τις τούφες να τις κάνω λίγο πιο έντονες, οπότε θα τις χωρίσω σε πιο μικρά τμήματα και να ξέρετε ότι όσο πιο λεπτές κάνετε τις τούφες σας, τόσο πιο έντονες και πιο πολλές θα βγουν οι μπούκλες. Και τι μου αρέσει σήμερα να κάνω, ακριβώς επειδή περισσεύει όλο αυτό, το γυρίζω μία από εδώ, αυτός είναι δικός μου τρόπος, παιδιά δεν ξέρω, και ουσιαστικά τις τελευταίες τούφες εδώ, τις τυλίγω γύρω-γύρω και για να βεβαιωθώ ότι οι τελευταίες τούφες μένουν ασφαλείς, αλλά και για να στεγνώσει ουσιαστικά το μαλλί μέσα στο πετσετέ ύφασμα. Και παίρνω και δύο κοκαλάκια και βλέπετε λοιπόν ότι όλες οι τούφες είναι γύρω-γύρω από τη ζώνη. Και κάπως έτσι λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα θα κάνουμε και την άλλη τούφα. Okay, εντάξει, να είναι καλά το edit. Μακάρι να γίνονταν όλο αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό λοιπόν είναι το tutorial. Ελπίζω να βοήθησα. Τώρα πάμε για ύπνο, γιατί αύριο είναι μια καταπληκτική μέρα. Ανυπομονώ πάρα πολύ να τη μοιραστώ μαζί σας. Θα συνεχίσω τώρα να βλέπω Wednesday. Και πάμε να χαλαρώσουμε. Καλημέρα! Όπως βλέπετε, κοιμήθηκα έτσι. Εδώ βλέπετε ήδη πώς έγινε ήδη η μία πλευρά. Και κοιτάξτε εδώ πάρα πολύ ωραία
σφιχτή, υπέροχη μπούκλα. Και αυτό είναι τώρα το γρήγορο μεσημεριανό μου, όπως και χθες, αλλά σήμερα την έβαλα και σε άλλο πιάτο, γι' αυτό και φαίνεται και τόσο μεγάλη, έχει απλώσει πάρα πολύ η σαλάτα. Κοτοπουλάκι, μανιτάρια, καροτάκι και ντοματίνια. Για ακόμη μια μέρα τρώμε σαλάτα με κοτόπουλο, αλλά αυτό μπορούσα να κάνω σήμερα, ήταν το πιο γρήγορο και πάμε κατευθείαν μέσα πάλι στο γραφείο, γιατί έχω πάρα πολλά meetings να κάνω και τρομερή δουλειά και είναι μόνο 4 η ώρα. Είναι το πολύ άσχημο που δεν έβαλα ξενιά το μερτύλιγμα. Το σκέφτηκα. Η άλλη κάνει το μερτύλιγμα, κάρτες. Θα έχει γράψει ευχές και για το δυσέγγονό σου, πραγματικά. Θα σου θα πω. Θα πω γιατί. Μα είναι μικρό. Ένα, δύο, τρία. Είναι μια κούπα και έχει γράφει ένα manifestation. Positive state of mind. Και είναι πρώτον για το motivation και για τα YouTube. Yes. Και δεύτερον επειδή είσαι το sunshine μας. Έχω λίγο συνεχιά στη τελευταία, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Τίποτα. Τέλειο! Λοιπόν, θέλω να ανοίξεις πρώτα το αστείο, ναι. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη, δεν καταλαβαίνω. Ναι, αλλά είναι πια Barbie. Είναι Barbie στη λίστα. Είναι πολύ basic τώρα, Ιωάννα, να γράφεις τα manifestations. Αλλά είναι τύπου μαύρο-χρυσό για να είμαστε και aesthetic, εντάξει. Αρχικά, μισό λεπτό. Δείξε την κάμερα τη χέρι σου. Σαν πρώτο. Σαν σαν πρώτο. Ναι! Τέλειο! 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 My dog is my soulmate. Και ένα μικρό context. Πριν από λίγο, είπε την ατάκα, θέλω να μπω στο δέρμα του σκύλου μου. Καλημέρα, Παρασκευή, υπέροχη Παρασκευή. Όπως βλέπετε, κοιμήθηκα με τις μπούκλες και αυτή τη στιγμή σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που έχουν πέσει και ειλικρινά, έτσι οι μπούκλες μου αρέσουν πολύ περισσότερο. Θα βάλω και λίγη λακ έτσι να κρατήσουν, γιατί το βράδυ έχω έξοδο και νομίζω ότι είναι για μένα αυτή τη στιγμή η τέλεια μπούκλα. Θα κάνουμε καφεδάκι στη νέα κούπα που μου έφερε η Δέσποινα στο Secret Santa χθες και είναι τόσο όμορφη, να τη δείτε τώρα και σε φυσικό φως. Αυτή εδώ είναι η κούπα και είναι ένα κίτρινο χαμογελά στο φατσάκι και λέει Positive State of Mind. Από ένα mini market χθες βρήκα αυτό εδώ πέρα το χριστουγεννιάτικο πακέτο με Oreo. Και έχει χριστουγεννιάτικες γεύσεις. Αυτή εδώ πέρα που είναι η κλασική, με σοκολάτα γύρω-γύρω επικάλυψη, λευκό μπισκότο και επικάλυψη από λευκή σοκολάτα. Μου μιλάει για κάποιο λόγο αυτή εδώ. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι. Υγιεινό πρωινό, όπως βλέπετε. Νομίζω ότι πραγματικά μόλις ερωτεύτηκα και δεν συνήθιζω να ερωτεύομαι τόσο πολύ λευκή σοκολάτα γιατί μου είναι πάρα πολύ γλυκιά, αλλά παιδιά είναι πεντανόστιμο. Μετά από αρκετή ώρα, με βλέπετε τώρα έτοιμη φτιαγμένη εδώ, έχω ντυθεί έτσι πάρα πολύ καλά. Πάω να βρω την Εύα και τη μαμά της και πάμε στο κέντρο για καφέ, πάμε να δούμε τη στολισμένη Αθήνα, το στολισμένο κέντρο και μετά θα πάω σε μια συναυλία που τραγουδάει μια πολύ πολύ αγαπημένη μου φίλη και χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας πάρω μαζί μου.
Επέστρεψα από την έξοδο που είχα και πέρασα πάρα πολύ όμορφα εκεί με την Εύα. Πήγαμε για ποτάκι και είδα και τη μαμά της και χάρηκα πάρα πολύ. Και μετά πήγα να δω μια φίλη μου που τραγουδούσε στο Γυάλινο Θέατρο και ήταν πανέμορφη και τόσο υπέροχη και τόσο ταλαντούχα. Όπως βλέπετε, φτιάχνω τα μαλλιά μου. Αύριο έχω να πάω σε μια ρουκαμουσέ μιας φίλης μου και λέω τα σημερινά vlog μας, χείλη μας, να τα σταματήσω εδώ και να κάνω χείλη μας weekend. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή να είναι μια διαφορετική κατηγορία, ένα διαφορετικό βίντεο. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί έχει μαζευτεί πάρα πολύ υλικό και δεν ξέρω πότε θα προλάβω να το κάνω μοντάζ. Και δεύτερον, το βίντεο θα βγει πάρα πολύ μεγάλο. Και κάπως έτσι θεωρώ θα πάει και υπόλοιπος Δεκέμβρης. Χείλη μας Δευτέρα με Παρασκευή και χείλη μας weekend τα Σαββατοκύριακα. Ελπίζω το βίντεο λοιπόν αυτό να σας άρεσε. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω τόσο πολύ και τόσες πολλές ώρες. Που αλήθεια ώρες νιώθω τύψεις που δεν έχω να σας δείξω κάτι ενδιαφέρον. Οπότε από μένα σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ή μια υπέροχη μέρα, όποτε και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Να είστε αληθινοί στον εαυτό σας, να σας αγαπάτε και να σας αγκαλιάζετε όσο πιο συχνά μπορείτε. Και τα λέμε στο επόμενο χείλ μας. Γεια σας!